θα μπορούσε να κάνει σε λίγο πιο αγγελική. Είστε ένα σχολιάτη. Μια κοκαμένη αρκούδα. Αστυχίο. Πίνο. Τι είπατε? Είπα ότι είστε ένα πίνο. Μια αρκούδα. Το δικαίωμα νομίζετε ότι με προσβάλλετε. Μα είστε προσβάλλον. Λοιπόν, τι θέλετε. Νομίζετε ότι σα κοκαμέ. Και νομίζετε ότι επειδή είστε γυναίκα και αντί να μην υπάρξει, μπορείτε να με προσβάλλετε και να πληρώσετε. Έτσι νομίζετε. Σα προκαλώ να μοναχήσουμε. Τέλεια και το κυριότερο, μαζέψαμε ολόκληρες παπαδόπουλες, καμπαρμελάδες, να δει
μέρους. Εμπρός, μοναχία. Σε παραγωγικά μου, παράψα σαν μικρό παιδί, σαν βλάχης. Δεν ήθελα να σας ρωτήσω. Μην πλησιάζετε, μην πλησιάζετε. Έχω 5 χρόνια ρωτήσω. Εδώ σαν όρτος τον εαυτό μου. Και τώρα εσείς, για τελευταία φορά σας ετών έχουν παντρευτεί και λένε πάνω τώρα, κυρία μου. Χρυσό σου, Παναγία, ελά το λίγο. Πότε γίνεται εδώ, πάμε με ειδικά να πρέπει στο πάντο, να κάτω πρέπει. Είναι πολύ αθλητικά, φίλε. Τι ήξερε η κυρία σου, σιγά. Τι έγινε, λέει, πελατεία, το άκουσε αυτό. Είναι αλήθεια, κυρία. Πέστε μας, φέρετε την απάντησή σας. Πέστε μας να μάθουμε. Ένα λοιπόν είναι αλήθεια. Και εγώ αποφάσισα να πω το ναι. Αγαπημένοι μου φίλοι, το πέφτος τελείωσε. Παντρεύομαι. Δεν θα μιλήσω σε εσάς, καλέ μου, στο πάνω, να σας ζητήσω μια χάρη.
Και το
πάτε τη πρώτη σχέση. Δηλαδή, εσύ είστε όλοι στην ιδέα. Τώρα πώς θα γνωρίζετε. Τα κλίματά μας, τα παιδιά της παιδιάς, πώς θα έχει υπόψη. Θα την πάτε την παρόλη, θα την πάτε την παιδιά στην παρόλη, τις σύγκρες. Με συγχωρείτε που θα σας διακόψω. Είπατε τα λιδάκια μου. Είστε βέβαιος πως είναι δικά σας. Μα τι πρέπει να κάνω. Άλλο πάλι εδώ. Τα λιδάκια στο παλόγια είναι δικά μας. Όχι δικά σας. Όχι, είναι δικά μου πισότητα να κάνεις πάλι. Ναι, αυτό πρόκειται να τα ακούω. Και αφού και σου πω είναι δικά σας. Α, ναι, θα πάρω το δικά. Είμαι έρθει να πάρει στο βαλό, που είσαι να κάνεις να σπουδάσεις στο πιτσινίδης και στο πάρει το καρέι. Μα ναι, ναι, είναι δικά μας. Όχι, καρέι, είναι δικά μου. Είστε με τα καλά σας, είπα, μας είδετε. Και από πότε είναι δικά σας. Θα πει ο Ρώσος. Σα λέει, θα πάρω το δικά μου. Α, όχι, διαφωνώ και να μην συμπαθάτε. Με αυτό το δικαίωμα για τους τύπους, θα σε συμβόλει. Εντάξει, όχι, δεν κάνει πάλι. Είναι αλήθεια, δεν κάνει το βαλό. Δεν κάνω τίποτα να μιλήσει. Αλλά τώρα. Όλο ο κόσμο και δεν μιλάμε. Δεν χρειάζεται να μιλήσει. Που δεν μοιάζει πολύ η πάλι. Για να σε εξηγήσω. Δηλαδή, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Είχε δώσει άλλο ένα ζευγάρι. Μια διάρκεια. Δεν είναι τίποτα. Κορεά. Χωρικό που παντέρα. Τι είναι αυτό. Σκέφτε τι του είναι. Χωρικό που παντέρα. Δεν είναι τίποτα. Δωρεά. Ξάρα δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Είναι το δικά του. Όταν έγινε όμορφο αναγκασμό, μετά δείξει. Κάνετε λάθος. Δεν είναι έτσι που θα λέγαμε. Και ο παππούς μου και ο προπάπου μου θεώρησαν ότι τα κτήματά του εκδίδονταν ως κάτω στο πάνω καρέκλα. Και έτσι τα λιβάδια και τα λόγια ήταν πάντα τα δικά μας. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί χειρονομούμε. Είναι ευχαριστικό. Θα σα ρωτήσω όταν είσαι μαγαριά του σπίτι του αξιότιμη μετά τη σπάρμα. Α, όχι. Εσείς φαίνεται να σας πιέψετε ή με δουλεύετε. Κατέχουμε αυτή τη γη εδώ και 300 χρόνια. Και έχετε ξαφνικά δηλώσει να μας πείτε πως αυτή η γη δεν είναι δική μας. Με συγχωρείτε, υπαρμασίτερη, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω στα αυτιά. Δεν σκοτίζομαι για αυτά τα λιβάδια. Είναι δεν είναι 15 στρέμματα και δεν κοστίζουν παραπάνω από 200 ρούπια. Αλλά με πνίγει το άτομο. Πέστε ό,τι θέλετε. Όμω την αδικία δεν μπορώ. Ακούστε με, ακούστε με, σα σκεφτείτε. Είναι ο χωρικισμό που πατέρα φυσικά. Ήδη την τιμή να σα πω. Κρέψει του βρήκε, για τη σκιά. Όσοι λοιπόν, για τη σκιά. Τη σκιά σα, τη γιαγιά σα, του παππού μου, δεν καταλαβαίνω τίποτα από όλα αυτά. Τα λιβάδια και τα μαλλόνια είναι δικά μου. Είναι δικά μου. Είναι δικά μου. Δικά μου. Δεν παραμιλάτε δυο μέρε για να με καταφέρετε και να βάλετε 15 πράγματα. Εγώ θα λέω και θα ξαναλέω είναι δικά μα, δικά μα, δικά μα. Δεν επιθυμώ ότι είναι δικό σα, δεν θέλω όμω να χάσω και αυτό που είναι δικό μου. Πάρτε το όπω θέλετε. Δεν σκοτήσετε για τα λιβάδια. Δεν έχετε κατάλληλα στο πάνω. Αλλά για μένα είναι σημαντική. Αν τα φέρετε, θα σα προσφέρω για δώρο. Εγώ δεν σα προσφέρω για δώρο, γιατί είναι δικά. Άκουσε εκεί. Δεν περίμενα από εσά, Ιβάν Βασίλεβιτ, να μα φερθείτε με αυτόν τον τρόπο. Ω τώρα, σα είχαμε για καλό φίλο και γίνω λάθο. Έτσι, σα ανοίξαμε την αλογιστική μα μηχανή. Και εμεί περιμέναμε στο να έρθει να το στάδιο. Και τώρα μα φέρεσε σαν να είμαστε εκεί. Μου χαρίζετε την ίδια μου γη. Με συμπαθά. Αλλά αυτή δεν είναι συμπεριφορά και οδηγό. Αυτό είναι κακό ίδιο, θέλετε να ξέρετε. Σα θυμίζω, Ναταλία, τι πάντα και φωνάζετε έτσι. Να σα θυμίσω ότι ήθελα να ψάχνω στην κολοτία του ναού και θα καταστρέψετε τελείω τη φωνή σα. Μα τι σημαίνει και επιτέλου, γιατί μου έδωσε από εδώ η κατάσταση. Μα είναι πολύ αποκαλή η κατάσα, ούτε λίγο ούτε πολύ, και γιατί θα την πάρω το σχολό. Τι να τα σύνδεση. Είναι σίγουρο ότι πέσατε την απαρεξήγηση. Άλλωστε, και οι πέντε γνωρίζουν ότι τα λιβάδια αυτά ανήκουν στον πατέρα της Ναταλίας. Τότε πάμε σε πάνω. Πάνω το φωνάξω για να λυθεί η παρεξήγηση. Δηλαδή με κατηγορεί με την ίδια δεν κάνω πάντα από το τμήμα κανένα, κυρία μου. Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε κανένα να εκτοπίσει εναντίον μου μια τέτοια κατηγορία. Τα λιβάδια στο βάλω είναι δικά μου. Μ' ακούσατε, δικά μου. Λέτε ψέμα, είναι δικά σας. Δικά μου! Δεν λέτε την αλήθεια και θα σας αποδείξω. Από σήμερα και όλα τις εργάστες μου θα φερίσουν τα λιβάδια. Τι έκανε, λέει. Από σήμερα και όλα τις εργάστες μου θα βρίσκονται εκεί. Θα τους πετάξω όσο με τις κλωτσιές. Δεν θα το πείσετε. Σοβάστε, κύριε. Δηλαδή, αν μου πάει να σπάσει. Σοβάστε! Δεν θα σοβάσω. Αν δεν είχα τη σπίτι σας, το νερό που αλμόσου για
πολύ και δεν πήρε από